Δεν υπάρχει πολυτέλεια να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα διαθέσιμα κονδύλια που δικαιούται η Κύπρος από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας μετά την τακτική συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της Συντεχνίας και κάλεσε την κυβέρνηση να ενισχύσει την ευρωστία των δημόσιων οικονομικών. Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΣΟΥΑΡ για στήριξη της απασχόλησης και των εργαζομένων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη οικονομική ανάπτυξη μέσα από την εδραίωση της ποιότητας και της αξιοπρέπειας στην εργασία. Ο κύριος Μάτσας εξέφρασε την αισιοδοξία για την διαχείριση της επόμενης μέρας, καθώς η ύφεση της κυπριακής οικονομίας είναι σε μικρότερα επίπεδα από τις αρχικές προβλέψεις και η ανεργία διαχειρίσιμη. Αξιοποιήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό το εργατικό συμβουλευτικό σώμα, μέσα από το οποίο ξεκινά σύντομα διάλογος για ρύθμιση των παραμέτρων που συνθέτουν την αγορά εργασίας και την ίδια στιγμή το συνταξιοδοτικό, μέσα από την απαραίτητη μεταρρύθμιση και την διαχείριση του θέματος που αφορά την αναλογιστική αναπροσαρμογή του 12%. Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και την Βουλή να επισπεύσουν τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και την δικαιοσύνη και να αρχίσει ο κοινωνικός διάλογος για την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση.